τι σε εγκαλέσε κατά εκλεκτών Θεού, Θεός ο δικαιών, τι ο κατακρίνων, Χριστός ο αποφανών, μάλλονται και ηγεθείς, ως και στην ενδεξιά του Θεού, ως και εν την χάνη υπερημών. Τι ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, και ο Κύριος είπε, ναι, μα εγώ δεν σε αρνήθηκα.
Τότε οι δύο εγκαταλείπουν και αφέσεις, τα πέταξαν κάτω και τα πάθησαν, ομολογώντας τον επαναχριστιανισμό τους. Εξοργισμένοι τότε οι άλλοι, τους πήραν χτυπώντας τους και τους έβγαλαν έξω από το χωριό στην άκρη ενός διαδίου και τους έσφαξαν. Δεν υπάρχει αδελφή η περιοχή της Ελλάδος που να μην έχει ποτιστεί από τα αίματα των νέων μαρτύρων. Η προσφορά μας στην Εκκλησία και στο γένος μας είναι ανυπολόγιστη. Ο μεγάλος πειρασμός που αντιμετώπισαν τότε οι πρόγονοί μας ήταν ο εξισλαμισμός. Εάν έκανε την ορθόδοξη πίστη όμως, αυτόματα έκανε και την ελληνικότητα. Τιμάμε τους ήρωες που αγωνίστηκαν με τα όπλα, αλλά τιμούμε και δοξολογούμε τους νεομάρτυρες που αγωνίστηκαν με τη μάχη αλλά του πνεύματος. Και με το αίμα τους όπισαν το δέντρο της πίστεως, με εκείνα τα χρόνια κινδύνευε να μαραθεί. Η Αρμονίδα επτύχησε να αναδείξει δύο νεομάρτυρες, τον Άγιο Ευγενή του Αγίου και τον σήμερα εορταζόμενο Άγιο Αναστάσιο. Και οι δύο είχαν παρόμοια πορεία. Σε στιγμή αδυναμίας αρνήθηκαν τον Χριστό και εξισλαμίστηκαν. Ήρθε όμως η στιγμή της ανάληψης, της μετάνοιας. Κατάλαβαν το λάθος τους, μετανόησαν και θέλησαν να το διορθώσουν. Αυτό βέβαια, σύμφωνα με τον νόμο του Ισλάμ, σημαίνει βέβαιο θάνατο και μάλιστα με φρικτό τρόπο. Ο Άγιος Αναστάσιος από τη στιγμή που ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό, άκουσε και το μαρτυριό του. Ένας μανιασμένος όχλος άρχισε να τον χτυπούν αλήθεια και να τον μαχαιρώνουν. Ήταν τέτοια η μανία που τους είχε κυριεύσει που τεμάχισαν σε μικρά κομμάτια το σώμα του μάχηρα και συνέχισαν να τεμαχίζουν τις ήδη τεμαχισμένες σάρκες τους. Με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Αναστάσιος τελειώθηκε. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι χριστιανοί έδιναν χρήματα στους δημίους και κατάφεραν να παίρνουν τα λείψανα των νεομαρτύρων. Εδώ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ήταν τέτοιο το μέρος των αναπίστων που θέλησαν να το εξαφανίσουν. Πήραν λοιπόν όλα τα τεμάκια του Αγίου Λουτσάνου και τα πέταξαν στη θάλασσα. Ήταν 1η Φεβρουαρίου 1655 όταν ο εμπνευσμένος Αναστάσιος έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου και τώρα έφερε στο χορό των μαρτύρων προσδόξαν τον Τριαδικό Θεό. Στο συναξάριο που διαβάσαμε το πρωί, πολύ λιτά αναφέρεται την 1η του μηνός Φεβρουαρίου, ο Άγιος Νεομάρτης Αναστάσιος, ο εντυπώνης της Πελοποννήσου μαρτυρήσας, ενέτυχε διωστό 685, εις λεπτά τιμηθείς παρά των Αθέων Αγαλιονών, τελειούνται εις λεπτά τιμηθείς. Τις λέξεις μόνο διάλεξε ο εξαναξαριστής για να μιλήσει για το μαρτύριο του Αγίου. Τόσο λιτά. Και όμως αυτές οι τρεις λέξεις δεν είναι αρκετές για να περιγράψουν τον αφόρητο πόνο και την ανίποτη οδή που έζησε ο Άγιος στις φυκτές στιγμές του μαρτυρίου. Όλα τα υπέμεινε για την αγάπη του Χριστού, έχοντας πάντα στο νου και στην καρδιά του τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε σήμερα. Τι σημασχωρίζει από τις αγάπες του Χριστού, λήψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή λυπνός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στον Άφλιο, χρόνια πολλά στην Αργολίδα. Γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Αναστάσιος, ο πολιούχος της πρωτεύουσας της Αργολίδας. Εύχομαι του χρόνου να γιορτάσουμε ακόμα πιο ανοιχτά, ακόμα πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Και πάλι χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο στο λαό του Ναυπλίου. Χρόνια πολλά,
με υγεία σε όλους πάνω απ' όλα, γιατί περνάμε δύσκολες περιόδους. Δυστυχώς είμαστε πάνω από 2 χρόνια με την πανδημία. Γι' αυτό και ο Άγιος Αναστάσιος που γιορτάζουμε σήμερα, γιορτάζει τον Άφλιο, τον Πολιούχο. Γιορτάζουμε λοιπόν τον Άγιο Αναστάσιο με την λαμπρότητα που πρέπει, η οποία δεν είναι βεβαίως αυτή που ήταν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας. Γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όμως ελπίζουμε ότι και ευχόμαστε να είμαστε όλοι όρθιοι και υγιείς, ώστε του χρόνου να γιορτάσουμε με την δέουσα λαμπρότητα τον Άγιό μας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Να ευχηθώ γρήγορα να βγούμε από αυτό το Γολγοθά και οριστικά να επανέλθουμε στην κανονικότητα που όλους μας έχει φέρει πίσω και έχει καθυστερήσει εξελίξεις, έργα και την απελευθέρωση της κοινωνικής μας ζωής. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά στην πόλη του Ναυπλίου και στους κατοίκους όλου του Δήμου των Ναυπλιαίων. Εύχομαι η φώτιση του Αγίου να φέρει το φως στην καθημερινότητά μας και να λυθούν όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν. Είναι πολλά δυστυχώς και συνέχεια προκύπτουν κι άλλα. Όμως όλοι με την προσπάθεια και με την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία πρέπει να τα προσεγγίσουμε και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις, ίσως λίγο διαφορετικές από τις συνηθισμένες. Πρέπει να τα προσεγγίσουμε με μια νέα προοπτική και με την προσπάθεια να έχουν άμεσα αποτελέσματα. Και αυτό βέβαια το λέω καταρχήν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες μας, αλλά όλες οι επαγγελματικές ομάδες τελικά είναι λίγο πολύ στο ίδιο πρόβλημα δεμένοι. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά σε όλους. Τα Αγία Αναστασίου του Πολιούχου σήμερα στον Άφλιο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Ναυπλιείς, χρόνια πολλά στους Αργολιδείς, να μας χαρίζει υγεία, να μας προστατεύει, να μας έχει υπό τη στέγη του. Εύχομαι του χρόνου τέτοια μέρα να γιορτάσουμε πολύ διαφορετικά τον Άγιο Αναστάσιο και να έχουμε πλέον φύγει μακριά και να έχει φύγει μακριά μας και η πανδημία του κορονοϊού, ώστε να έρθει ο κόσμος στην κανονικότητα. Να ευχηθώ πάλι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στην πόλη μας. Να μας δώσει Πολιούχος υγεία και φώτιση, γιατί τη χρειαζόμαστε. Κύριε Μάκαρη, σας βλέπουμε σήμερα εδώ στον Άγιο Αναστάσιο με τους συνεργάτες σας. Ακούγεται ότι θα κατέβετε για το Δήμο, θα διεκδικήσετε το Δήμο Ναυπλίου. Αληθεύει? Ό,τι είναι καλύτερο για το Δήμο.